Υποκατάληψη παραμένει από χθες το απόγευμα το εργατικό κέντρο της Πάτρας, μία ημέρα πριν τις εκλογές για την ανάδειξη της νέας διοίκησης. Είναι κρυμμένη η ηγετική ομάδα μέσα στα δέντρα. Έφυγε από το εργατικό κέντρο. Είναι κρυμμένη και παρακολουθεί. Δεν θα περάσει η νοθεία. Μέλη του ΠΑΜΕ αλλά και των εργατικών σωματείων που συμμετέχουν στο εργατικό κέντρο πλην της ηγετικής ομάδας αποφάσισαν να προχωρήσουν σε κατάληψη κατηγορώντας τη διοίκηση για νοθείες και μαϊμού εκλογές. Αυτοί θα κάθονται απέναντι στις καφετέριες για να πίνουν εσπρέσο και σκέτο καφέ για την πίκρα τους. Συνεχίζουμε! Όχι στην νοθεία! Εκτροπόκρατία! Καμιά υποταγή! Στην εργοδοσία! Κάποια στιγμή, κάποιος εκ των συγκεντρωμένων έσπασε το συναγερμό που βρίσκεται στον πρώτο όροφο του κτηρίου με ένα ξύλο, ενώ από κάτω οι συγκεντρωμένοι χειροκροτούσαν. Δεν έχουμε, το έχετε διαπιστώσει και εσείς από έξω, δεν υπάρχει καμία φορά. Απλώς ένα πανό βάλαμε, το οποίο μπορούμε να το προφυλάξουν και ξέρουν ότι τα ταξικά συνδικάτα, οι συνδικαλιστές, πρώτα και κύρια που σέβονται τα χρήματα των εργαζομένων και στις φορές τους, δεν σπαταλούν αλλού σε λουλούδια, σε γλάστρες τα χρήματα και γι' αυτό το σεβόμαστε. Σύμφωνα με το στέλεχος του ΠΑΜΕ, Δημήτρη Αγγελόπουλο, η κατάληψη θα συνεχιστεί και αύριο, το πρωί θα πραγματοποιηθεί και εργατικό συνέδριο, ενώ οι εκλογές θα πραγματοποιηθούν κανονικά. Από την πλευρά της διοίκησης πάντως, έχει γίνει σαφές πως αν δεν σταματήσει η κατάληψη του κτηρίου, ενδέχεται οι εκλογές να διεξαχθούν σε διαφορετικό χώρο. Εκλογές θα γίνουν την Κυριακή, θα πραγματοποιηθεί συνέδριο την Κυριακή το πρωί, είναι υποκατάληψη του εργατικού κέντρου, θα πραγματοποιηθεί συνέδριο ξεκινώντας από τις 10 η ώρα. Με τη συμμετοχή όλων των σωματείων θα γίνει κουβέντα για τα προβλήματα της εργατικής τάξης, θα γίνουν εκλογές, θα προχωρήσει ένα βήμα μπροστά η εργατική τάξη της πόλης μας, θα βγάλει από το σβέρκο της τη γάγρενα που όλα αυτά τα χρόνια είχε κάτσει, που σε συνεργασία με την εργοδοσία έχει πατήσει δικαιώματα και κατακτήσει των εργατών. Οι εκλογές θα γίνουν. Θα γίνουν από τα σωματεία της δύναμης του εργατικού κέντρου και από όλους τους συνδυασμούς. Εμείς καλούμε όλους τους συνδυασμούς να συμμετέχουν αύριο στο πραγματικό συνέδριο των σωματείων που θα αναπτύξουν τα μεγάλα ζητήματα όσον αφορά τους εργαζόμενους, τα λαϊκά στρώματα και την πορεία την οποία θα πάμε από εδώ και στο εξής.